Πάμε να αλλάξουμε λίγο θέμα και κλίμα. Λοιπόν, έφτασε, είναι δεδομένο. Έχει ρεπορτάζ, τελείωσε, δηλαδή. Τελείωσε. Έχω ρεπορτάζ πρωτόειλο. Πάμε σε λίμνη, πλαστήρα και σε πύλιο, παιδιά, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι οι hot προορισμοί εν ώψη του 28ης είναι γεμάτοι. Πάμε να δούμε την εικόνα, τι γίνεται σε πύλιο και στην λίμνη πλαστήρα. Ο κύριος Γρηγόρης Κοντορίζος είναι μαζί μας, είναι ιδιοκτήτης ξενοδοχείου στο πύλιο. Τον βλέπουμε και τον καλημερίζουμε. Γεια σας, κύριε Κοντορίζο, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Καλημέρα σας. Πώς είναι τα πράγματα? Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Πώς είναι τα πράγματα εκεί στο πύλιο? Τα πράγματα εδώ στο πύλιο θα έλεγα ότι δεν είναι συνηθισμένα για ένα τριήμερο, τετραήμερο 28ης. Είναι πεσμένες οι κρατήσεις δηλαδή. Μιλούσαμε πέρυσι τέτοια ημέρα, θα μιλούσαμε για 100% της πληρότητας των ξενοδοχείων και νοικιαζομένων δωματίων. Ενώ φέτος θα μιλήσουμε για ένα 25 με 30%. Τόσο πολύ, τόσο πτώση, τόσο μεγάλη πτώση. Δυστυχώς. Υπάρχει κανένας σοβαρός πρόσβαση υπάρχει στο πύλιο. Δηλαδή, αν θέλω εγώ να ξεκινήσω με τον Τζούνο να έρθουμε, έχουμε πρόσβαση από τους δρόμους. Έχουμε. Βεβαίως. Υπάρχει ασφαλή εισόδευση. Μάλιστα. Να. Τα περισσότερα, αν όχι σε όλα τα χωριά, δηλαδή έχει 51 χωριά το πύλιο, στα 45 μπορείς να πας άνετα. Αν είναι 5-6 χωριά που έχουν μια δύσκολη πρόσβαση, ναι, αλλά τα δημοφιλέστερα τουριστικά χωριά έχουν 100% και ασφαλή όδευση. Μάλιστα. Και προσβασιμότητα, λέτε. Μάλιστα. Οπότε γιατί έχει γίνει αυτό, λέτε, πώς το εξηγείτε? Γιατί μείναμε στην επικοινωνία μέσω των ΜΜΕ, να το πω έτσι, μόνο στην καταστροφή. Είστε οι πρώτοι που μας καλείτε να δείτε τι κάνουμε μετά την καταστροφή. Αλήθεια, λέτε. Έτσι. Αλήθεια. Αλήθεια. Ως Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Οδόχων, πρώτη φορά βγαίνουν στα κανάλια οι πρώτοι που μας καλέσατε, ενώ έχουμε κάνει εκκλήσεις στα περισσότερα κανάλια να μας βγάλουν να επικοινωνήσουμε στον κόσμο ότι ξέρετε τι, έχουν αποκατασταθεί οι βλάβες της ΔΕΗ. Δουλεύουν κανονικά τα πράγματα. Νερό, το πύλιο είναι πανέμορφο έτσι κι αλλιώς. Στους δρόμους, σε όλες τις υποδομές γενικότερα, έχουν αποκατασταθεί. Μάλιστα. Και μπράβο και σε αυτούς που βοηθήσανε σε αυτό, περιφέρεια και δήμος. Ναι, για να αποκατασταθούν. Μάλιστα. Ναι. Μπράβο και σε εμάς τότε. Να το πούμε κι αυτό. Μπράβο και σε εμάς. Εννοείται. Εννοείται, μπράβο. Κύριε Κοντορίζο, μισό λεπτό πάμε να συναντήσουμε και τον κύριο Αντώνη Κρεμίδα. Είναι ιδιοκτήτης ξενοδοχείου στη λίμνη Πλαστήρα. Πάμε να τον δούμε και αυτό, να τον καλημερίσουμε. Γεια σας, κύριε Κρεμίδα. Μας πείτε πώς έχει κατάσταση στη λίμνη Πλαστήρα. Και για εσάς. Καλημέρα. Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Εμείς είμαστε καλά. Λίγο καλύτερα. Λίγο καλύτερα από το πύλιο. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω γιατί μας τιμάτε έτσι που μας βγάζετε στον αέρα. Είστε οι πρώτοι. Και ευχαριστούμε πολύ και είμαστε λίγο καλύτερα από ό,τι είναι το πύλιο. Χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα στο δικό δίκτυο, στα νερά που είναι κατάλληλα, πανέμορφη περιοχή. Είμαστε λίγο καλύτερα. Δηλαδή ένα μέτριο Σαββατοκύριακο να μην πω κάτω του μετρίου. Τι λέτε, ο λόγος ποιος είναι? Εξηγείτε, ναι. Κοιτάξτε, είναι πολλά, είναι πολλά. Αυτό που είπε ο συνάδελφος από πύλιο, γενικώς ας πούμε υπάρχει αποκλεισμένος η λίμνη Πλαστήρα γενικότερα. Ο κόσμος επηρεάζεται πολύ. Υπάρχουν και άλλες συγκυρίες, οικονομικές, ενέργεια, αρχίζουν τα πετρέλαια. Είναι 1000 πράγματα. Αλλά δυστυχώς και εμείς, που είναι η πληρότητα δεν ξεπερνάει το 40%, μπορεί να πω και πολλά. Κοιτάξτε, αν το αποδώσουμε στην ακρίβεια, είναι κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό να συμβαίνει. Αλλά αν το αποδίδαμε στην ακρίβεια, θα ήταν σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Εντάξει, μπορεί ο κόσμος να προτιμάει κοντινούς προορισμούς, γιατί είμαστε κάποιες 3-3,5 ώρες από Αθήνα, που είναι από οι περισσότεροι επισκέπτες μας, αλλά γενικότερα είναι, εντάξει, υπάρχει αυτή η καταστροφολογία που λέει και ο συνάδελφος ο Πύλιο, ότι είναι αποκλεισμένα χωριά. Βέβαια, εμείς είχαμε πρόβλημα μεγάλο, γιατί αφανιστήκαν χωριά στον νομό Καρδίτσας, καταλάβατε. Ναι. Αλλά η προσβασιμότητα προς λίμνη δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ούτε, ούτε προς τη λίμνη Πλαστήρα υπάρχει πρόβλημα προσβασιμότητας, ούτε προς τα χωριά του Πυλίου, όπως μας είπε ο κ. Κοντορίζος. Έτσι ακριβώς, όπως το λέτε. Όπως το λέτε ακριβώς, είναι και ισχύει 100%. Yes. Η προσβασιμότητα είναι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τα νερά είναι κατάλληλα για όλες τις χρήσεις.
Δηλαδή μάλιστα. Δεν υπάρχει αυτό που ακούμε κάθε μέρα στα κανάλια και γενικότερα στα μέσα, στα ΜΜΕ, δεν ισχύουν. Ούτε για μας, ούτε για το Πύλιο. Για το Πύλιο περισσότερο σας είπε ο συνάδελφος. Ναι. Λοιπόν, σας στηρίζουμε. Είμαστε εκεί όσο μπορούμε να, να βοηθήσουμε εμείς, κι εμείς. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ευχαριστούμε και εμείς. Πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Εμείς. Και υπάρχει και χρόνος ακόμα. Όπως κάνετε εσείς. Να είστε καλά.